Ειλικρινά είναι από τις στιγμές που μετά από 32-33 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης μέσα από την Ομοσπονδία των Ενθυαλωμένων Ποτών, μετέχοντας θα έλεγα σε πάρα πολλά διοικητικά συμβούλια, είναι από τις στιγμές που η αλληλεγγύη τη βλέπω στο μεγαλύτερο βαθμό. Είμαστε, και μιλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων απεργών και απολυμμένων, αλλά για μας δεν είναι απολυμμένοι, είναι απεργοί οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο, δηλαδή το να δουλεύουν. Πραγματικά μας έχετε συγκινήσει όχι μόνο σήμερα με την μεγάλη παρουσία και τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση, που είναι εκδήλωση μουσικής αλληλεγγύης προς τους απολυμμένους και εργαζόμενους της Μαλαματίνα, αλλά γενικά είναι η συγκίνηση που έχουμε και αισθανόμαστε καθημερινά. Θα πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα, και είναι ότι σήμερα υπάρχουν αρκετά που καθ' όλη τη διάρκεια του ενός μήνα που είμαστε σε απεργιακές κινητοποίησεις, υπάρχουν αρκετά πραγματικά πολύ συγκινητικά έτσι γεγονότα, αλλά σήμερα ήρθε ένας συνταξιούχος κοντά στα 80 από το Καλοχώρι, περπατώντας έτσι, κρατώντας ένα ποδήλατο, και ήρθε και είπε το εξής: «Παιδιά, από τη σύνταξή μου, από τη μικρή μου σύνταξη, μου περισσεύουν 35 ευρώ. Πάρτε τα για τον αγώνα». Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια συγκινητική στιγμή, που αν τέτοιες στιγμές δεν σου δίνουν δύναμη, όχι να αγωνιστείς, δεν σου δίνουν δύναμη να πεθάνεις εκεί έξω, και είναι και κυριολεκτό με τη λέξη να πεθάνεις για να κερδίσεις, τότε τι κινήσεις σε δίνουν. Πρόκειται να κάνουμε πίσω στις διεκδικήσεις, η οποία διεκδίκηση είναι μία. Είναι να έχουμε δουλειά. Γιατί έχουν κατηγορηθεί πάρα πολλοί εργαζόμενοι, όχι συγκεκριμένοι και γενικότερα, έχουν κατηγορηθεί ότι κλείνουν τα εργοστάσια. Μα είναι δυνατόν ο εργαζόμενος να θέλει να κλείσει ένα εργοστάσιο? Είναι ο μόνος που πραγματικά θέλει να λειτουργεί το εργοστάσιο για να δουλεύει. Γιατί εγώ, αν δεν έχω δουλειά, δεν έχω μεροκάματο, δεν έχω να ζήσω. Ενώ ο εργοστασιάρχης έχει και βρίσκει τρόπους να ζήσει. Επομένως, οι πρώτοι που πραγματικά θέλουν να λειτουργούν τα εργοστάσια είναι οι εργαζόμενοι. Ότι η νεολαία πρέπει από τέτοιους αγώνες να παραδειγματίζεται και να λέει ότι ναι, υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μέλλον στην εργατική τάξη, όταν τέτοιοι αγώνες θα φέρουν το αποτέλεσμα που είναι ένα, που είναι το αποτέλεσμα της νίκης. Αυτό το μήνυμα περνάμε από αυτόν τον αγώνα, όχι οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα. Οι εργαζόμενοι της Μακεδονίας, οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος, όλης της Ελλάδος.